Έχουμε και την Black Friday βέβαια, διαχρονικά ασχολούμαστε, διαχρονικά μεταφέρουμε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Έχουμε κάποιες προτροπές από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διανύουμε μία περίοδο, τουλάχιστον οι επόμενες 10, 12, 13, 15 μέρες, θα είναι μία περίοδος προσφορών τόσο στα καταστήματα στο λιανεμπόριο στις πόλεις της Κρήτης, αλλά και στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές αγορές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και τι μας λέει, Εύη, το Υπουργείο? Λοιπόν, να διαβάζουμε τους όρους χρήσης στα ηλεκτρονικά καταστήματα όταν προχωρούμε σε μία αγορά. Να προσέχουμε βεβαίως την παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, καθώς έχουμε δει πάρα πολλές απάτες να συμβαίνουν, καθώς ζητούν κωδικούς και διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία. Να ρωτάμε για τις εγγυήσεις στα φυσικά καταστήματα όταν προχωρούμε σε μία οποιαδήποτε αγορά, όσο μικρό ή μεγάλο είναι το ποσό το οποίο δίνουμε. Να προσέχουμε τις άγνωστες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το έχουμε ξαναδεί. Μια επιχείρηση πρέπει να έχει μια πιστοποίηση για να μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά αγορές, να βάζουμε τα στοιχεία της κάρτας και να προβούμε έτσι σε αυτό το οποίο επιθυμούμε να πάρουμε. Και τέλος, να προσέχουμε στις παραπλανητικές προσφορές, καθώς τυχαίνει πάρα πολλές φορές να μοιάζει ή τέλος πάντων οι επιτίδοι να έχουν προσομοιάσει το λογότυπο μιας εταιρείας, τη μάρκα, με αποτέλεσμα κάποιος ο οποίος το βλέπει πάρα πολύ φθηνό να θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να αγοράσει και δυστυχώς να πέφτει θύμα απάτης. Και βέβαια αυτοί οι οποίοι θέλουν την νομιμότητα και προασπίζουν την νομιμότητα βέβαια και την υπερασπίζονται, είναι οι ίδιοι έμποροι της Κρήτης. Θέλω να πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο, στον κύριο Μανώλη Πάγκαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και βέβαια αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων στο Λασίθι. Την καλησπέρα μας, κύριε Πάγκαλε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς, τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες σας. Σίγουρα είναι κάποιες από τις παγίδες στις οποίες πέφτουν αρκετοί εκατοντάδες καταναλωτές κατά τη διάρκεια μιας περίοδου όπως αυτή που διανύουμε με προσφορές. Το αν βέβαια στηρίζει κάποιος το καθεστώς της Black Friday ή όχι, υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή ή όχι, είναι μια διαφορετική ανάγνωση, μια άλλη οπτική, ένα άλλο θέμα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη δική σας προτροπή, αναφορικά με τους κινδύνους που ελοχεύουν μπαίνοντας σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε. Το Black Friday είναι μια ξενόφορτη γιορτή, το ξέρουμε αυτό, αλλά λόγω του ότι γίνεται μεγάλος δώρος και παίρνει τόσο μεγάλη έκσταση, που πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοί μας πρέπει να ανταποκριθούν, έτσι, να βάλουν τουλάχιστον την ημέρα αυτή καλές τιμές, μεγάλες εκτόσεις για να πάρουν και το μερίδιο που τους αντιστοιχεί. Από εκεί και πέρα, σαφώς, οι αγορές πρέπει να είναι προσεκτικές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα προϊόντα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έτσι, προσελκύουν, μεγαλύτερο μάλλον ενδιαφέρον για τους καταναλωτές είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα λάπτοπ και όλα αυτά και σαφώς βέβαια και ήδη καθημερινά όπως είναι η ένδυση και η υπόδηση. Υπάρχει ένας απλός κανόνας. Όλοι από πριν είναι τι μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε. Το συγκεκριμένο λάπτοπ ή το συγκεκριμένο κινητό. Είναι εύκολο να πάμε από πριν να ξεκινήσουν οι εκτόσεις για τη Black Friday να τσεκάρουμε την τιμή. Πόσο κάνει η τιμή που είναι και να δούμε αν δικαιολογείται μετά η έκπτωση που μας προσφέρουν, αν είναι πραγματική ή όχι. Σαφώς, είναι πάντα πιο, η άποψή μου, έτσι, ότι είναι πάντα προτιμότερο να προτιμάμε τα μικρότερα μαγαζιά, ανθρώπους δηλαδή που μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε, που ό,τι και να γίνει μια αλλαγή, το προϊόν δεν είναι σωστό, σαφώς να είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάχτεί και είναι πιο, έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο κατάστημα που ξέρεις. Μάλιστα. Πάντως, γιατί από ό,τι ξέρετε, εκτός το Black Friday για τα μαγαζιά, υπάρχει και το Cyber Black Friday, το οποίο το ηλεκτρονικό ισχύει για τις ηλεκτρονικές αγορές. Κύριε Πάγκαλε, είναι ίσως κάτι το οποίο προβληματίζει το γεγονός ότι ο κόσμος περιμένει αυτή την ημέρα, όπως είπατε, το Black Friday και το Cyber Monday, για να βγει να ψωνίσει. Δηλαδή, η κατάσταση είναι δύσκολη και φαίνεται ότι κι εσείς είστε κοντά στους καταναλωτές με τις προσφορές που βάζετε, περιμένοντας κι εσείς με τη σειρά σας εκείνη τη μέρα για να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και να βγουν όλοι ωφελημένοι.
Σωστά, σωστά. Γι' αυτό προτρέπω τους καταναλωτές να προτιμάνε πάντα, πάντα γνωστά καταστήματα με ανθρώπους που ξέρουμε, που ό,τι και να γίνει να, το πρόβλημα να μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ πιο εύκολα. Διαχρονικά, ξέρετε, μας είπατε ότι είναι ένα ξενόφερτο καθεστώς, εμπορικό καθεστώς, που έχει να κάνει, έχει να κάνει με εκτόσεις. Από την εμπειρία σας και από έναν απολογισμό που έχετε κάνει μέχρι και σήμερα, κατά πόσο βοηθάει αυτή η λογική, αυτές οι έτσι, μονοήμερες, διήμερες, εβδομαδιαίες εκτόσεις υπό τη σκέπη του Black Friday επιχειρήσεις του Last Effect? Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι Black Friday εννοείται ότι είναι μία μέρα. Και τελείωσαμε, έτσι. Εντάξει, στην Αθήνα. Στην Ελλάδα δεν είναι μία μέρα. Στιγμή. Το έχει γίνει τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Και το άλλο που θέλω να αναφερθώ είναι ότι την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, δηλαδή αμέσως μετά το Black Friday, καλούνται οι εμπόροι να είναι ανοιχτά. Που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Δηλαδή και σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, στα μέλη μου δεν θα τους πω να ανοίξουν τη συγκεκριμένα μέρα, γιατί δεν βλέπω κάποιο όφελος για το κατάστημα. Απλά θα μπει το κατάστημα σε παραπάνω έξοδα. Λοιπόν. Γιατί από ό,τι ξέρω, καταστήματα τα δικά μας, το προσωπικό μας πρέπει να εργαστεί περιοριακά. Δεν είμαστε όπως οι μεγάλες αλυσίδες που δουλεύουν τετράωρα και τέτοιοι, δικαιούνται το ρεπό τους. Μάλιστα. Γενικά, όπως και οι 13 του μήνα μετά το αυτό, δηλαδή το να ανοίξει την Κυριακή εκεί και μετά να κλαις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν το βρίσκω λογικό. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Πάγκαλε. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, σας ακούω. Όχι, να κάνουμε ένα απολογισμό. Όχι, αυτό απλά. Δηλαδή, το Υπουργείο Ανάπτυξης τελευταία έχει κάποια κολλήματα με τις Κυριακές που πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως έγινε, το περάσαμε και το είχαμε ξαναζητήσει. Κάνε 5 χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Ήταν εκτός, πραγματικά δεν προσφέραν τίποτα ούτε στο καταναλωτές, αλλά ούτε και στα καταστήματα. Μάλιστα. Πάντα θέλει συζήτηση. Θέλει εκτός, συζήτηση. Η πρώτη Κυριακή ήταν αυτό. Υπάρχουν αντιδράσεις. Για ποιο λόγο να βάλει. Και με τις ενδιάμεσες και με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Και με τον κύριο που μίλησε προηγουμένως για τα καύσιμα. Γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη πληγή και τα καύσιμα αλλά και η ενέργεια. Βέβαια, απόψε, σήμερα η συζήτησή μας γίνει για το Black Friday και καλά θα κάνετε να. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πάγκαλε, ολοκληρώστε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Μάλιστα. Δεν γίνεται πλέον. Γιατί να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε συχνά. Δεν έχετε παράπονο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι και να πιάσουμε. Όχι, και το μεταφορικό. Απλά θέλω να με ευχηθείτε, γιατί το Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου δημιουργήθηκε το καινούργιο ΔΣ τη Δευτέρα που μας πέρασε, ναι, και απόκτησε ένα πολύ δυναμικό καινούργιο ΔΣ. Καλή επιτυχία. Και θα ήθελα να μας πείτε την καλή σας δύναμη. Την καλή δύναμη, καλή δύναμη, επιτυχία, και εδώ είμαστε. Δεν έχετε παράπονο τώρα τόσα χρόνια. Όχι, τα λέμε κάθε μήνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη, Πρόεδρε.